Καλησπέρα. Ήταν ένα καλό πράγμα με αυτό το 25 λεπτό που πάω ουσιαστικά και πολλά προβλήματα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Was this 25 minutes in the second half that Pauk had problems? Good lesson for you today. Look, the most important is the victory. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. And all these games are very strange, with totally different approach, especially for us, which were coming after a hard period with a lot of games, and we played in six days three games. Και όλα αυτά τα παιχνίδια είναι περίεργα, είναι λίγο περίεργη προσέγγιση, ειδικότερα για μας που είχαμε ένα μεγάλο σερί αγώνων και παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε έξι μέρες, τις τελευταίες έξι. It is not a game to analyze. It was just a game of victory from our point of view. I can say that we faced that. I like a lot this team. I like the way of playing. I like the confidence. I like the aggressiveness. I hope that this team will go in first division. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει να αναλύσουμε. Κρατάμε μόνο την νίκη. Αυτό που μπορώ να πω όμως, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα στις οποίες το στυλ παιχνιδιού μου άρεσε πάρα πολύ, η επιθετικότητα. Ελπίζω αυτή η ομάδα να ανέβει κατηγορία. From our point of view, as I said, it is important just the victory. Απ' την άλλη, από τη δική μας μεριά, όπως σας είπα και πριν, το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Η πρόκληση έχει κριθεί από τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Do you believe that the qualification is over in this group of ΠΑΟΚ? No, over there are other two games. One game between Aris and Ergotelis here in Heraklion. It will be another game for us against Pata. Then, no. Νομίζω πως όχι. Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα. We make an important step in front. For qualification. Υπάρχουν δύο παιχνίδια να παιχτούν ακόμα. Ένα εδώ στο Ηράκλειο με τον Εργοτέλη και τον Άρη και ένα ακόμα εμείς με τα Σπάντα. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν θεωρώ πως έχουν τελειώσει όλα. Πέρα από την νίκη, σας προβλημάτισε καθόλου η εικόνα που έδειξε ο Πάος στο πρώτο διάστημα, που ειδικά μετά το 1-1 μόνο όσος να ξύπνησε το τέλος. Apart from the victory, does the image of Pauk create you problems? Because they seemed, we seemed like we woke up after 1-1. No, it's not correct because the first half belonged to us. Then it's just and we αυτό. Created to make 2-3-0 and then we missed. And it was a moment in which Ergotelis start to have confidence to understand that. If they run and if they fight, everything is possible. Στο πρώτο μήχρονο είχαμε ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να κάνουμε το 2 και το 3-0. Από εκεί και πέρα είναι φυσιολογικό η ομάδα του Εργοτέλη να πήρε αυτοπεποίθηση και να πιστέψει ότι αν τρέξει και δημιουργήσει ευκαιρίες μπορεί να πάρει κάτι θετικό. But it's true that after 1-1 was a reaction. It wasn't normal to finish this game 1-1. I remember very well the last year when we played on the same second round against Apollon Calamaria and we won in 90 minutes. Are these kind of games, and as I said, from one point of view, it's difficult to have perfect concentration. On the other hand, there are some pro players that never played or came after injury. There are other one too that they treated too easy the game without knowing the real surprise that offer the Greek Cup and especially how motivated are teams from second division against teams from first division. Είναι φυσιολογικό να υπάρξει μια αντίδραση μετά το 1-1. Δεν θα ήταν λογικό να τελειώσει το παιχνίδι με αυτό το σκορ. Μου θυμίσε το σημερινό παιχνίδι μια παρόμοια κατάσταση που ζήσαμε με ένα παιχνίδι δευτέρου γύρου πέρσι με τον Απόλλων Καλαμαριάς, το οποίο κερδίσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα λίγο περίεργη και η κατάσταση, λόγω του ότι είχαμε παίκτες οι οποίοι ήρθαν με λίγο χρόνο συμμετοχής. Ενδεχομένως κάποιοι να αντιμετώπισαν το παιχνίδι λίγο πιο, ότι θα είναι πιο εύκολο, κάτι που δεν είναι λογικό, δεδομένου του ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να προσφέρει εκπλήξεις στο ελληνικό κύπελλο. It was good for us that a player like Akpom had the possibility for the first time
to play from the first moment. It's a new situation also for him. It's a strange situation because, as we discussed, he came late during summer when we finished all the games and start to be a new experience for him. Ήταν πολύ καλό το γεγονός ότι σήμερα μπόρεσε ακόμα να πάρει έναν χρόνο συμμετοχής από την αρχή του παιχνιδιού και 90 λεπτά. Από εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, μιας και ήρθε αργά μαζί μας αυτή τη σεζόν, οπότε δεν ήταν πιθανόν αυτό να γίνει. One thing is to enter during the game last 20-25 minutes when the other team is pushed back, and another thing is to start from the beginning to understand how he can react, how he can play with his teammate, how he can find the chemistry. Then for a lot of reasons, it was a good experience for us. Ένα διαφορετικό παιχνίδι να μπαίνει στα τελευταία 20-25 λεπτά όταν ο αντίπαλος βρίσκεται ήδη πίσω και διαφορετική τελείως η κατάσταση το να παίζεις από την αρχή του παιχνίδι και να πρέπει να επικοινωνήσεις με τους συμπαίκτες σου, να βρεις την χημεία. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μας το σημερινό παιχνίδι. Talking strict about the game, as I said, it wasn't a good game. Μιλώντας αυστηρά για το παιχνίδι, but the most important is the victory. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι από τη μεριά μας, αλλά το πιο σημαντικό που κρατάμε είναι η νίκη. Do you believe that including this game of today, PAOK doesn't have the same performance level as PAOK had in the beginning of the season? Since we can talk about the bad results with Vidi and also the game of Sunday that passed against Panetolikos, that it was a little difficult for us. The game against Panathinaikos. Το παιχνίδι με τον Πανετολικό, είπατε. Sorry to tell you, but it was a fantastic game. Ήταν if we didn't score more goals, this is another aspect. In football could happen. Το ότι δεν σκοράμε παραπάνω γκολ είναι ένα άλλο θέμα. The game against Panathinaikos wasn't a good game. Το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Sorry to tell you, but we are the team that we really step on Panathinaikos, and Panathinaikos had fantastic performance against AEK and Olympiakos. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήμασταν η ομάδα η οποία σε εισαγωγικά πάτησε πάνω στον Παναθηναϊκό και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Then teams that play very nice in Europe and or have very good results on Europe are with less results in their leagues. Ομάδες που παίζουν καλά στην Ευρώπη και έχουν καλά αποτελέσματα ενδεχομένως να μην πηγαίνουν καλά στο χώρο πρωταθλημάτους. Teams that have good, very good results in the league. They don't have perfect results because it's in Europe. And then this is with the best team as well, with top teams. Και ενδεχομένως ομάδες οι οποίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημά τους να μην έχουν καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη. It's not easy to find the same energy, the same reactions, playing every 3 days without trainings, because really our time for training is very few. Συμβαίνει και σε μεγάλες ομάδες. For what we want to do. Είναι δύσκολο το να μπορείς να έχεις τα ίδια επίπεδα ενέργειας παίζοντας κάθε 3 μέρες, χωρίς να κάνεις την προπόνηση, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να δουλέψουμε στις προπονήσεις. And the most important for one team is to know to win games. Και το πιο σημαντικό για μια ομάδα σε τέτοιες περιόδους είναι να ξέρει να κερδίζει τα παιχνίδια. Yes, you might be right from one point, from one aspect, that it was a huge period of games for us, starting from 24 of July, but very, very strong opponents. I'm talking about summer, I'm talking about the games, all the derbies that we faced until now. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο από μια πλευρά. Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς με πολύ δύσκολα παιχνίδια, ξεκινώντας από τις 24 Ιουλίου με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και προχωρώντας το πρόγραμμα μας στο πρωτάθλημα με τα derby τα συνεχόμενα. Starting with -2, which was a big pressure for us, knowing that every step, wrong step at the beginning could make a bigger difference. Ξεκινώντας με -2 και με το έχοντας στο μυαλό μας την πίεση του ότι αν κάνουμε λάθος η διαφορά μπορεί να μεγαλώσει. And we are in this very good position. Και βρισκόμαστε σε αυτή την πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή. Then I would say for us is a fantastic period. Θα έλεγα ότι είναι μια φανταστική περίοδος. We have to be smart and to be with strong will to continue to win games. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να συνεχίσουμε με την ίδια θέληση και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Sometimes playing very nice, sometimes with organization, sometimes fighting. But we end the games with victory. Κάποιες φορές παίζοντας καλά, κάποιες φορές όντως οργανωμένοι και παλεύοντας, αλλά το σημαντικό είναι να τελειώνουμε το παιχνίδι με νίκη. Πώς μπορεί να μας κάνει ένα σχόλιο για τον Αλβοτέλη, για τον Αλβοτέλη,
Would you like to make a comment about Ergotelis and the way you saw them today? Well, I spoke about it. Again. I spoke at the beginning. Μίλησα για αυτό. You need one more time? That was more specific, if you would like to speak. But I said that I like a lot the way of how they played, having the confidence to build up a team that likes to play football, a team that is organized. It is obvious that is a work of fantastic work of a coach with players that are young and they enjoy the game. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο παίξανε, η αυτοπεποίθηση, το πώς ξεκινούσε η ανάπτυξη. Γενικότερα αυτό είναι προϊόν φανταστικής δουλειάς από τον προπονητή επίσης, όμως και των παιχτών, νεαρών παιχτών που βρίσκονται στην ομάδα. When they lose the ball, they don't go back and they try to stay up and to press and they have also in this way a good organization. Όταν χάνουν την μπάλα δεν πάνε πίσω, προσπαθούν να μείνουν ψηλά για να πιέσουν, έχοντας επίσης καλή οργάνωση σε αυτό το κομμάτι. And as I said, I wish to this team to go in first division because really looks very nice. I hope to have the power and not experience, but the feeling to manage, because to be under pressure, it's very, very difficult, and you don't know how could be the reactions. Και ελπίζω αυτή η ομάδα, όπως σας είπα και πριν, να βρεθεί στην πρώτη εθνική, πάντα όμως έχοντας την αίσθηση αυτή, γιατί ενδεχομένως, αν βρεθεί μια ομάδα υποπίεση, δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσεις. Having 10 days now for the national team break, which is the area that you would like more to focus for your players? We don't have time. We haven't had a day off for 4 weeks. Δεν έχουμε χρόνο. Without day off. Every day, training, trips, playing, preparing the games. No. Tomorrow we'll have one training, after tomorrow we'll have 3 days, and from Monday we'll come back with the players that we have to start to prepare the game against Xanti. And step by step, they will gather the others that are out. Δεν είχαμε κανένα περιθώριο για να έχουμε ρεπό. Έχουμε 4 εβδομάδες στην οποία όπου έχουμε παιχνίδια, προπονήσεις, ταξίδια, προετοιμασία για τα επόμενα παιχνίδια μας. Αύριο λοιπόν έχουμε μία πρωινή προπόνηση, μετά έχουμε κάποιες μέρες ξεκούρασης και από τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε έχοντας όσους παίκτες έχουμε στη διάθεσή μας για να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι με την Xanti. They remember like today, before 15 months, you and me, along with Lubos Michel, walking to going to the first training of Mesimbria. He was also mentioning, Lubos, how much he wanted you to be here. If you would like to make a comment, since now he decided to go, what you keep from this? Look, it is strange and it was a surprise for me. I was out and I didn't have time yesterday. We listened to the official announcement. Είναι περίεργο γιατί δεν το περίμενα και εγώ ίδιος. Χθες ακούσαμε την επίσημη ανακοίνωση περί αυτού. I will be back in Thessaloniki and before to leave tomorrow, I want to meet him and to talk, to understand. But in any case, decisions of people cannot be commented because you don't know what is inside of a person. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη, θα τον συναντήσω για να συζητήσουμε περί αυτού. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε τις αποφάσεις κάποιων προσώπων. The only one thing that I must tell is that he made a fantastic job here and he must be on the mind of people of PAOK. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι έχει κάνει φανταστική δουλειά στην ομάδα και θα πρέπει να βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων του PAOK.